Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας κάνω κάποια χτενίσματα για σας τώρα που θα ξεκινήσετε την καινούργια σχολική χρονιά, που θα πάτε σχολείο ή στη σχολή και θέλετε κάποια χτενίσματα τα οποία να είναι πολύ εύκολα, γρήγορα και να μην σας παίρνει δηλαδή πάρα πολύ χρόνο να τα κάνετε και να μην είναι όλα τα μαλλιά μπροστά, οπότε να μην σας ενοχλεί. Το πρώτο είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά και είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνω κάποια μαλλιά από μπροστά, αυτά εδώ. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε προς το παρόν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δένω λίγο για να μην με ενοχλούν. Και από αυτά λοιπόν τώρα, όπως βλέπετε, έχω πάρει αυτή τη λωρίδα μέχρι ένα σημείο. Μέχρι εδώ που θα κάνετε δηλαδή την κοτσίδα σας. Παίρνουμε αυτά εδώ τα μπροστά, μια πολύ λεπτή λωρίδα μπροστινή. Δεν χρειάζεται να είναι και ακριβώς ίσια. Λοιπόν, και κάνουμε τρεις λωρίδες και θα κάνουμε μία πλεξούδα. Αλλά κάθε φορά που θα παίρνουμε που θα παίρνουμε αυτήν την λωρίδα τέλος πάντων ή την άλλη και θα τη βάζουμε στη μεσαία, θα παίρνουμε και λίγα μαλλιά μαζί. Όπως τώρα για παράδειγμα. Κανονικά η πλεξούδα, έτσι όπως την έχω κάνει τέλος πάντων, πηγαίνει αυτή η λωρίδα πάνω από τη μεσαία. Οπότε μαζί με αυτήν θα πάρω και λίγα μαλλιά και θα τα βάλω πάνω στη μεσαία. Το ίδιο κάνω και από εδώ. Παίρνω λίγα μαλλιά από εδώ. Θα ενσωματώνω στην προηγούμενη λωρίδα και την περνάω στη μεσαία. Και το κάνω αυτό μέχρι να τελειώσουν τα μαλλιά, μέχρι να φτάσω πίσω. Και τώρα που έφτασα εδώ, συνεχίζω με κανονικά την πλεξούδα, όπως ξέρετε τέλος πάντων, χωρίς να πάρω μαλλιά, μέχρι ένα σημείο όπου βάζω ένα μικρό λαστιχάκι, αυτά εδώ τα λαστιχάκια. Ό,τι και να βάλετε βασικά είναι το ίδιο, γιατί ούτως ή άλλως θα το βγάλουμε. Λοιπόν, αφού το δέσω, βγάζω και το προηγούμενο από κάτω, μαζεύω τα μαλλιά μαζί με την πλεξούδα αυτή που έχουμε κάνει, τη βλέπετε, τα μαζεύω όλα. Κάποια πράγματα έτσι που πετάνε λίγο τα φτιάχνουμε. Πριν να τη δέσουμε την κοτσίδα μας, βγάζουμε αν θέλουμε και λίγο από την πλεξούδα που κάναμε για να φαίνεται λίγο καλύτερα το σχήμα. Αν θέλετε βέβαια, αν δεν θέλετε είναι προαιρετικό. Και αφού δέσουμε την κοτσίδα μας, βγάζουμε το λαστιχάκι. Και βλέπετε ότι είναι η πλεξούδα μας εδώ. Αν θέλουμε βάζουμε και κάποιο τσιμπιδάκι, αν δεν κάθεται κάποιο καλά. Και αν θέλουμε μπορούμε να τα μαζέψουμε εντελώς όλα πάνω. Το στριφογυρνάμε και το κάνουμε γύρω γύρω. Εγώ επειδή έχω αρκετά μακριά μαλλιά δεν κάθεται εύκολα. Πρέπει να το κάνω αρκετές φορές. Αν έχετε πιο κοντομαλλί είναι πιο εύκολο και αν θέλετε το κάνετε έτσι. Θα χωρίσετε στη μέση τα μαλλιά και θα πάρετε ένα κοκαλάκι για την κάθε πλευρά και θα τα μαζέψετε πάνω. Αν έχετε κάποια extensions, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να φαίνονται έτσι πιο πολλά τα μαλλιά.
Λοιπόν, και τώρα που έγινε τρελοκοτσιδού, θα χωρίσουμε τα μαλλιά σε κάθε περιοχή εδώ, στα τρία. Οπότε θα κάνουμε μία απλή πλεξούδα. Αφού λοιπόν κάνουμε τις κοτσίδες μας και τις πλεξούδες μας, το μόνο που μένει είναι να βάλουμε τα μαλλιά εδώ γύρω από το κοκαλάκι. Και βάζουμε τσιβιδάκια για να τα σταθεροποιήσουμε. Αν έχετε και εσείς μαλακά μαλλιά όπως τα δικά μου, καλύτερα να βάλετε και λίγο λακ για να μπορέσουν να κάτσουν καλύτερα. Και αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο look. Τρίτο χτένισμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μαζεύετε τα μαλλιά σας κοτσίδα, τα χωρίζετε σε δύο, γυρνάτε και τα δύο, τα στριφογυρίζετε προς την ίδια κατεύθυνση και περνάτε το ένα δίπλα στο άλλο. Συνεχίζετε τα στριφογυρίζετε και τα γυρνάτε πάλι. Ένα λαστιχάκι και έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι πολύ καλή τρόπη για να έχετε και τα μαλλιά σας πάνω σε περίπτωση που έχετε λιπαρά μαλλιά και δεν θέλετε να τα λούσετε. Είναι πολύ καλές έτσι οι ιδέες. Τέταρτο είναι η πλεξούδα ψαροκόκαλο. Μπορείτε να την κάνετε όπως θέλετε, μπορείτε να έχετε τα μαλλιά σας κοτσίδα και να κάνετε την πλεξούδα. Εγώ θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο. Χωρίζετε τα μαλλιά σας στα δύο. Παίρνετε από την εξωτερική πλευρά των μαλλιών και τη βάζετε στην εσωτερική και την ενσωματώνετε με την κάτω. Παίρνετε και από εδώ, από την κάτω, από την εξωτερική, την περνάτε από κάτω και την ενσωματώνετε στην πάνω. Το κάνετε αυτό έτσι αρκετές φορές. Πάντα από την εξωτερική πλευρά, περνάμε μέσα και την περνάμε στην άλλη πλευρά. Στην αρχή μπορεί να μην φανεί ακριβώς το σχέδιο, αλλά από ένα σημείο και μετά φαίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι. Και μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο και έχετε κάνει αρκετές, αντί για να παίρνετε ένα-ένα κομμάτι, μπορείτε να πάρετε όλα αυτά μαζί, να τα περάσετε στην κάτω πλευρά και όλα αυτά να τα περάσετε από κάτω στην πάνω πλευρά. Μετά ξανά μπορείτε να πάρετε ένα-ένα. Αυτό είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να το κάνετε στην αρχή ένα-ένα και μόλις φτάσετε σε ένα σημείο να πάρετε πιο πολλές τουφίτσες. Πάλι μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο, βάζετε ένα λαστιχάκι. Κατά προτίμηση όχι σε μπλε, πήρα εγώ αυτή τη στιγμή. Και μπορείτε να το ανοίξετε λίγο
για να φαίνεται έτσι πιο, να έχει λίγο όγκο. Έχετε έτσι μία πολύ ωραία πλεξούδα πλάγια. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα χτένισμα καρδιά. Έχω πάρει λίγα μαλλιά από μπροστά και τα έχω δέσει με ένα λαστιχάκι. Παίρνω τώρα κάποια μαλλιά από εδώ. Τα φέρνω σε αυτό εδώ το σημείο και τα περνάω από πάνω από αυτό που κάναμε πριν, από την λωρίδα που είχαμε τα μαλλιά μας πριν. Έτσι. Το ίδιο κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Παίρνουμε κάποια μαλλιά από εδώ. Τα φέρνουμε πίσω. Και τα περνάμε από αυτή τη λωρίδα, από πάνω και από μέσα. Και έτσι έχουμε σχηματίσει αυτές τις δύο λωρίδες που θα τις δέσουμε με ένα λαστιχάκι. Και θα έχουμε αυτή την πολύ όμορφη καρδούλα. Το επόμενο πάλι είναι στο πλάι. Δένουμε τα μαλλιά στο πλάι με ένα λαστιχάκι. Λοιπόν, κάνουμε μία τρυπούλα πάνω από το λαστιχάκι. Και περνάμε όλο το μαλλί μέσα από αυτή την τρυπούλα. Παίρνουμε κάποια μαλλιά από μπροστά και βάζουμε, τα δένουμε με ένα λαστιχάκι. Κάνουμε το ίδιο και με αυτό, ανοίγουμε την τρυπούλα και τα περνάμε από μέσα. Και από αυτή την τρυπούλα παίρνουμε και όλα τα από κάτω τα μαλλιά και τα περνάμε από πάνω. Παίρνουμε ένα λαστιχάκι, το δένουμε, κάνουμε τρυπούλα, το περνάμε από μέσα και περνάμε και το από κάτω μέσα από την τρυπούλα. Και έτσι συνεχίζουμε μέχρι και κάτω, δηλαδή κάνουμε... Περνάμε πρώτα το πάνω μέρος και μετά το από κάτω. Και μετά μόλις φτάσουμε στο τέλος, τα δένουμε όλα μαζί και ανοίγουμε και λίγο αυτά για να φαίνονται έτσι πιο ωραία. Και έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την πλεξουδίτσα. Επόμενο χτένισμα είναι σαν αυτό που σας έκανα πριν από λίγο, αλλά λίγο διαφορετικό. Πήρα κάποια μαλλιά και τα έχω δέσει με ένα λαστιχάκι. Αυτό εδώ που κάναμε βάζουμε από πάνω άλλο ένα λαστιχάκι. Οπότε έχουμε δύο λαστιχάκια. Τα φέρνουμε μπροστά, παίρνουμε μία λωρίδα μαλλιών μέχρι πίσω τα οποία τα περνάμε ανάμεσα από τα δύο λαστιχάκια, κάνουμε δηλαδή μία τρυπούλα εδώ ανάμεσα, να τα φέρω και πίσω,
Κάνουμε εδώ μια τρυπούλα και τα περνάμε εκεί μέσα. Και το καινούργιο αυτό, η καινούργια λωρίδα μαλλιών αυτή, την παίρνουμε, την δένουμε με ένα λαστιχάκι. Τα φέρνουμε όλα μπροστά πάλι. Παίρνουμε μια καινούργια λωρίδα μαλλιών μέχρι πίσω, κατά προτίμηση λεπτή. Και τα ενσωματώνουμε με την από κάτω λωρίδα. Άμα το κάνετε θα σας βγει πιο εύκολα από ότι αν σας, τώρα που σας το εξηγώ εγώ. Και από αυτήν την λωρίδα που κάναμε πριν που έχει το λαστιχάκι, κάνουμε πάλι μια τρυπούλα. Εδώ. Και τα περνάμε όλα πάνω. Και αυτή είναι η καινούργια κοτσίδα, την δένουμε με ένα λαστιχάκι. Τα φέρνουμε πάλι μπροστά, παίρνουμε λωρίδα, φέρνουμε όλα πίσω. Λοιπόν, αυτή βλέπετε είναι η πάνω λωρίδα, παίρνουμε την από κάτω, ενσωματώνουμε με τα μαλλιά που πήραμε. Κάνουμε τρυπούλα εδώ, στην από πάνω και τα περνάμε από μέσα. Και ξαναδένουμε. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος και δεν έχει άλλη λωρίδα να πάρουμε, απλά περνάμε την κάτω λωρίδα στην από πάνω. Οπότε, στην από πάνω κάνουμε τρυπούλα και περνάμε την κάτω στην πάνω. Και φυσικά δένουμε με ένα κοκαλάκι. Και συνεχίζουμε. Πάλι στην πάνω κάνουμε τρυπούλα. Περνάμε την από κάτω. Βάζουμε λαστιχάκι. Και κοιτάξτε τι όμορφη πλεξούδα που έχουμε. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιδέες που είχα για τα χτενίσματα. Ελπίζω να σας αρέσει, ήταν εύκολες. Αν σας αρέσουν γενικά τέτοιου είδους βίντεο με χτενίσματα, αφήστε μου σχόλιο έτσι για να δω τι άλλο μπορώ να σας κάνω. Αυτά λοιπόν από μένα. Γεια σας!